Γεια σας και πάλι. Εδώ έχουμε ένα λάχανο. Αυτό το λάχανο έχει κάνει το κύκλο της μέσα στο χώμα και επειδή έχει περάσει όλο το χειμώνα στη γη, τώρα έχει ολοκληρώσει με κάποιο τρόπο το κύκλο της και κοιτάξτε, αρχίζει από μέσα να ανθίζει. Σε λίγο καιρό, άμα το αφήναμε στο χώμα, θα ανθίζει και θα βγάζει λουλούδια και από εκεί θα σποριάζει. Αυτά είναι τα περιέργα της φύσης. Κοιτάξτε. Εδώ θα έβγαζε άνθο και μετά να σποριάζει. Κοιτάξτε εδώ. Είμαι με ένα χέρι τώρα και δεν μπορώ να το δείξω όπως πρέπει. Κοιτάξτε. Είναι έτοιμο να ανθίζει. Και επίσης έχω άλλο ένα εδώ που είναι μέσα στο χώμα ακόμα, ένα λάχανο. Είναι τούτο εδώ. Κοιτάξτε, είναι ακόμα μέσα στο χώμα και το ίδιο πράγμα και αυτή. Περνάει ο καιρός και κοιτάξτε, πάει να ανθίζει. Ή θα σαπίζει από την υγρασία, άμα έχει δύναμη θα βγάλει το άνθος. Αλλά αυτό επειδή ήταν μέσα στα χόρτα, κρυμμένα, κοίτα, πάει να σαπίζει. Πάει να σαπίσει. Ενώ αυτό ήταν σε ξερό μέρος και ήταν έτοιμο να ανθίζει. Αυτή είναι η φύση, παιδιά. Το σκεπάζουμε γύρω γύρω, βλέπουμε ότι είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ το άνθος. Αυτά με το λάχανο σε αυτό το βιντεάκι. Αυτά είναι τα περιέργα πράγματα της φύσης, με συγχωρείτε. Αυτή είναι η φύση. Αυτά έχει δημιουργήσει ο Θεός. Κάθε πράγμα να ολοκληρώσει το κύκλο της. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθείτε. Μπορεί το βίντεο να μην είναι ποιοτικό, αλλά απλώς ήθελα να σας δείξω τι συμβαίνει. Και όποιος δεν ξέρει να μάθει κάτι. Να μάθει κάτι καινούριο. Όποιος δεν ξέρει. Σας ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε like. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια στο κανάλι μου, μην ξεχάσετε να με κάνετε και subscribe και να πατήσετε και το κουδούνι ειδοποιήσεων για τα άλλα τα βιντεάκια. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.